Λοιπόν, να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση, να ανοίξουμε την πολιτική ατζέντα και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πλέον στην αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές. Για πάμε να συναντήσουμε με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνολογίας και τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ο κύριος Λευτέρης Βαρουξής, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κρήτη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτή την σημαντική εκλογική διαδικασία. Αποφασίζουμε λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα κοινοβούλιο ιδιαίτερα σημαντικό. Και νομίζω, κύριε Βαρουξή, θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι και μετά τις αποφάσεις για το Brexit δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη να θεωρείται κάτι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνεχώς, μεταβάλλεται και έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Φυσικά πιστεύω ότι αυτές οι προεκλογές θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη όσον αφορά πρώτα απ' όλα τη συμμετοχή τους. Ο κόσμος έχει καταλάβει το πόσο σημαντικές είναι, έχει καταλάβει πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη στην καθημερινότητά μας και πιστεύω ότι θα πάει μαζικά να ψηφίσει στις 26 Μαΐου. Θα ψηφίσει για μια δυνατή Ελλάδα, θα ψηφίσει για μια δυνατή Ευρώπη, αλλά πάντα μέσα στην Ευρώπη να υπάρχει η χώρα μας. Γιατί πριν από μερικά χρόνια κάποια μυαλά σκέφτηκαν ότι μπορεί να υπάρχει Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ίδια μυαλά αυτή τη στιγμή πρέπει να τα διώξουμε μακριά πίσω στις 26 Μαΐου και να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουν να βρίσκονται στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα λοιπόν θα εκπροσωπηθεί με 21 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία ευελπιστεί ότι θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό. Έχει να κάνει και με το πώς βλέπει και η Νέα Δημοκρατία, πέρα από την ισχυρή φωνή της Ελλάδος που προφανώς θέλετε, πώς βλέπει και η Νέα Δημοκρατία τον εαυτό της μέσα στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Οικογένεια. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει μια ισχυρή αντιπροσώπευση, τουλάχιστον με πιστεύω 8 με 10 ευρωβουλευτές, εφόσον τα επανηθευτούν τα προγνωστικά. Ελπίζω ένας εκ των οποίων να είμαι και εγώ, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται για πρώτη φορά, ζητώντας την ψήφο του ελληνικού λαού. Και ελπίζω να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα η οποία πρώτα απ' όλα θα κοιτάει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και μετά τα κομματικά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και μετά της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε να φοράμε την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Δεκτώ αυτό και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι. Όμως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλος ο προεκλογικός αγώνας να δίνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, να δίνεται η εντύπωση ότι είναι μια, αν θέλετε, πρόβα τζενεράλε για τις εθνικές εκλογές, με αμιγώς και εσωτερική πολιτική ατζέντα, πέρα από την ατζέντα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα ψηφίσει μετά από 4,5 χρόνια και είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να έχει θέση χαρακτήρα δημοψηφίσματος σε αυτές τις ευρωεκλογές, χωρίς όμως να θέλουμε να μειώσουμε τη σημασία τους. Ταυτόχρονα, χθες ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, επέλεξε να σηκώσει το γάντι και να πει ότι οι ευρωεκλογές είναι για το ΣΥΡΙΖΑ ψήφο εμπιστοσύνης. Λοιπόν, αυτό το ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός δεν θα το τον δώσει στις 26 Μαΐου. Θα ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία για τις ευρωεκλογές, θα ψηφίσει το ευρωπισποδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι κατά πολύ καλύτερο από αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτόχρονα θα ψηφίσει για μια Ελλάδα χωρίς το Τσίπρα στην κυβέρνηση, για την Νέα Δημοκρατία η οποία έρχεται και όλες τις υγιές δυνάμεις του τόπου οι οποίες θέλουν να πάρει τη χώρα μας μπροστά. Πιστεύετε ότι οι όποιες εξελίξεις, όπως τουλάχιστον τις προβλέπει η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει ότι την επομένη των ευρωεκλογών θα είναι δύσκολη θέση του Αλέξη Τσίπρα, θεωρείτε ότι αυτό υπάρχει και ένα όριο, υπάρχει και ένας πύχης, αν υπάρχει και μια διαφορά, μιας και εκτιμάτε ότι θα είστε μπροστά στις, ότι θα προηγήσετε σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει κάποιο έτσι ποσοστό το οποίο έχετε θέσει ως όριο για να πείτε ότι τώρα πρέπει να πάμε σε εθνικές εκλογές, για να πιέσετε καταστάσεις? Και μία ψήφος να είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει ο Πρωθυπουργός να πάει τη χώρα σε εκλογές. Γιατί στις δημοκρατίες η μία ψήφο έχει τεράστια δύναμη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η διαφορά θα είναι μεγάλη, θα είναι πάνω από 7 μονάδες. Αλλά σας λέω, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να δοθεί μία καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία,
στο Ευρωπαϊκό Κόμμα να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές για να μπορεί να είναι δυνατή η φωνή της χώρας μας στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ θέλω, σαν ένας νέος άνθρωπος, σαν ένας πολιτικός, να δούμε και καθαρά με ευρωπαϊκά κριτήρια αυτές τις εκλογές. Να φύγουμε λίγο από το στενοκομματικό πυρήνα. Για πάμε και σε θέματα τα οποία είναι έτσι, θέματα τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει στο μικροσκόπιο και με τις πολιτικές της επηρεάζει φυσικά και το εσωτερικό. Δεν είναι λίγα αυτά τα θέματα. Θέλω όμως λίγο να σταθούμε στην αγροτική πολιτική. Γνωρίζω ότι είσαστε και υπέρ της άποψης που λέει ότι είμαστε πολύ λίγοι νέοι αγρότες στην Ελλάδα και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές πολιτικές να το επηρεάσουν. Εγώ προέρχομαι από την επαρχία, προέρχομαι από την Χρυσό, από τον Πύργο Ηλίας και όπως και στην Κρήτη και στην δική μου περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες όσον αφορά τα αγροτικά επαγγελμάτα και τα αγροτεχνοτροφικά επαγγελμάτα. Είμαι πρόεδρος της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Ηλίας και από τη θέση μου αυτή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι και εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό αλλά και παράγουν τα προϊόντα τους εδώ και τα έχουν προς κατανάλωση στην ελληνική αγορά. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες για τους νέους αγρότες μας είναι πάρα πολλές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα, πρέπει να δώσει ευκαιρία στους ανθρώπους επαρχίας να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους, να δουλέψουν, να κάνουν οικογένειες και να μπορέσουν να προσφέρουν στην τοπική οικονομία. Οι νέοι αγρότες είναι η δύναμη μας, μπορεί να είναι η φαρέτρα, ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της επόμενης κυβέρνησης και πρέπει να τους προσέξουν πάρα πολύ. Υπάρχουν φυσικά και άλλα ζητήματα, κύριε Βαρουξή, και έτσι θα ήθελα να μου πείτε και ποιο ακόμα είναι προτεραιότητά σας. Φυσικά μιλάμε για τη μετανάστευση, φυσικά μιλάμε και για την κλιματική αλλαγή, ζητήματα τα οποία μας επηρεάζουν, ζητήματα τα οποία δεν έχουν μπει πολύ δυνατά στην ατζέντα των πολιτών. Μπορεί όλοι να διαπιστώνουμε πράγματα, αλλά οι πολίτες θέλουν να δουν και άλλες πολιτικές να εφαρμόζονται σε αυτά τα θέματα. Φυσικά. Επιτρέψτε μου όμως, επειδή είμαι 36 ετών, κατέβηκα σε θέση ευρωεκλογές, πρώτα απ' όλα για τη δική μου γενιά, για τη νέα γενιά, για τους ανθρώπους ηλικίας μου, που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν αυτά που είχαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας, δεν μπορούν να έχουν μια θέση εργασίας καλά αμοιβόμενη και εγώ θέλω να είμαι η φωνή της νέας γενιάς στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα προτεραιότητά μου θα βάλω τον νέο άνεργο πτυχιούχο, τον άνεργο ο οποίος δεν μπορεί να βρει μια δουλειά μόνιμη, θα βάλω τον νεαρό επιχειρηματία ο οποίος θέλει να κάνει να ανοίξει την επιχείρησή του και δεν έχει δυνατότητα, επειδή δεν έχει άμεση επαφή με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι νέοι θα είναι η προτεραιότητά μου στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο και ελπίζω να μου δοθεί δυνατότητα να δώσω τις μάχες μου για αυτούς. Την ίδια ώρα, βέβαια, γνωρίζετε ότι οι νέοι έχουν κυρίσει την πλάτη στην πολιτική, ενδεχομένως να έχουν κυρίσει και την πλάτη στην Ευρώπη, σε ένα κλίμα απογοήτευσης το οποίο κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Είναι εύκολο να στρέψουν το βλέμμα τους προς τα εκεί και προς την πολιτική και προς την Ευρώπη. Φυσικά και δεν φταίνει οι νέοι που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική και προς την Ευρώπη. Είμαστε, όπως σας είπα, ξεχασμένη γενιά. Όμως αυτή τη φορά δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλον να επιλέξει το μέλλον μας. Το μέλλον μας θα το γράφουμε εμείς οι ίδιοι, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια μας, με την ψήφο μας και στέλνοντας δυνατούς εκπροσώπους στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, στις βουλευτικές εκλογές όταν έρθουν, στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Ήρθε η ώρα να μην καθόμαστε στον καναπέ και να επιλέξουμε εμείς το τι θα γίνει για το στο μέλλον μας. Η εικόνα που έχετε και από τις περιοδίες τις οποίες κάνετε, έχουμε πει πολλές φορές ότι οι ευρωεκλογές είναι ένα πολύ μεγάλος φόρτος για τους υποψηφίους. Όντως είναι. Έτσι, το γνωρίζουμε όλοι. Εγώ, για μένα που είμαι πρώτη φορά σε αυτό το στίβο, φαίνεται μαραθώνιος, ούτε καν 400 ή 2 χιλιόμετρα, φαίνεται μαραθώνιος κατευθείαν. Επιτρέψτε μου, κύριε Βαρουξή, νομίζω πέσατε κατευθείαν στα βαθιά όμως, έτσι. Στα βαθιά, ναι. Δεν πειράζει, πάντα στη ζωή μου θέλω να κάνω κάτι παραπάνω, πάντα επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Έχω καταφέρει και έχω πάει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο. Έχω γυρίσει πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, δεν μπόρεσα να τα γυρίσω όλα. Και εκεί, σε όλες τις περιοχές, είδα δύο πράγματα. Είδα την προσμονή για κάτι το νέο και κάτι το διαφορετικό και είδα ότι πραγματικά είμαστε η τελευταία ευκαιρία αυτού του κόσμου. Άμα τον απογοητεύσουμε
Όσοι ασχολούμαστε φέτος με τις εκλογές, ειλικρινά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα γυρίσει μία και καλή την πράτη του στην πολιτική. Ελπίζω, εφόσον μου δοθεί η ευκαιρία και εγώ, αλλά και το κόμμα μου, αλλά και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι, οι οποίοι βρίσκονται στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι όλοι αξιόλογα άτομα, εφόσον μας επιλέξει ο ελληνικός λαός, να μην διαψεύσουμε τις προσδοκίες του. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ λοιπόν για αυτή την συζήτησή μας. Χαρά μας να φιλοξενούμε νέους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στα κοινά, συμμετέχουν στην πολιτική. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία. Να είστε καλά.